των ωκεανών και των θαλασσών, γι' αυτό και έστειλε τον Ευήμερο ως αρχηγό μιας αποστολής για να εξερευνήσει τον ωκεανό κοντά στην ευδαίμονα Αραβία. Για την καταγωγή του Ευήμερου υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες σε διαφορετικούς συγγραφείς. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης ως προς την καταγωγή αναφέρει πως ο Ευήμερος ήταν Μεσσήνιος. Ο Ερατοσθένης λέει πως ο Ευήμερος ήταν Βεργαίος. Ο Καλλίμαχος τον θέλει από τον Ακράγαντα της Σικελίας. Ενώ ο Ευσέβιος, αντλώντας την πληροφορία του από τον Πλούταρχο, σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, ο Ευήμερος υποχρεώθηκε έμισθα, με μισθό, να εκτελέσει διάφορες αποδημίες και επικίνδυνες αποστολές στα ταξίδια του με τα χρήματα που του έδινε ως μισθό ο Κάσανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας. Όταν ο Ευήμερος ο Μεσσήνιος, σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, εξέπλευσε από την ευδαίμονα Αραβία και ταξίδευσε πολλές μέρες, έφτασε σε κάποια νησιά του ωκεανού. Σε αυτά υπάρχει ένα νησί το οποίο ονομάζεται Πανχαία, στο οποίο ο Ευήμερος είδε ότι οι κάτοικοι οι Πανχαίοι διέφεραν ως προς την ευσέβεια και τιμούσαν τους θεούς με μεγαλοπρεπείς θυσίες και αξιόλογα αναθήματα, αργυρά και χρυσά. Στο νησί υπάρχουν ιερά των θεών και άλλα τα οποία θαυμάζουν στην αρχαιότητα για την περίτεχνη κατασκευή τους. Στο νησί υπάρχει αξιόλογη πόλη, η Πανάρα, που ξεχωρίζει για τον πλούτο της. Οι δε ταύτιν οικούντες καλούνται οικέτε του Διός του Τριφυλίου. Ο δε ναός υπήρχε αξιόλογος εκλήθου λευκού. Αγάλματα τε των θεών αξιολογότατα τη τέχνη, διάφορα και τις βάρεση θαυμαζόμενα. Στο νησί λοιπόν Πανχαία, στην πρωτεύουσα την Πανάρα, υπήρχαν τρεις φυλές, γι' αυτό ο Δίας ονομαζόταν Τριφύλιος, γιατί οι κάτοικοι ήταν ντόπιοι, ήταν Κρήτες, και ήταν και οι Δόοι, τους οποίους αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης ότι τους εξετέλεσαν όλους σε μία επιδρομή τους οι Αμμόνοι με τον Άμμονα Δία ως προστάτη τους, οι οποίοι ήρθαν από την Βόρεια Ανατολική Αφρική εναντίον της νήσου Πανχαίας. Όμως αυτούς τους δόους δεν τους ξέχασαν ποτέ στο νησί και οι ιερείς του Τριφυλίου Διός υμνούσαν μετά θάνατον αυτούς τους δόους, οι οποίοι αποτελούσαν και την πρώτη φυλή η οποία ήρθε στο νησί και κατοίκησε μαζί με τον Δία, ο οποίος έκανε αυτή την αποικία ως σπουδαίος ήρωας άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο Ευήμερος έφερε αυτή την πληροφορία στην Ευρώπη ότι ο Δίας και οι άλλοι θεοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπερήχαν στη δύναμη και στην τόλμη από τους υπολείπους, τότε ονομάστηκε άθεος. Ονομάστηκε άθεος γιατί είπε ότι οι Ολύμπιοι θεοί ήταν ήρωες των ανθρώπων. Τι μας λέει για την αθεία αυτή ο Ευσέβιος? Αναγνωστέων δε ου μόνον τα των ιερών αποστόλων μαθήματα, πρέπει να αναγιγνώσκουμε, να διαβάζουμε όχι μόνο τα μαθήματα των ιερών αποστόλων, αλλά και τα των θείων προφητών θεσπίσματα, αλλά και αυτά που πίστευαν οι θεϊκοί προφήτες. Ούτω γάρ και της παλαιάς και της καινής θεολογίας, την συμφωνία ορών,
θαυμάσαι την αλήθεια και φεύξετε μεν διαγόρου του Μιλησίου και του Κυριναϊκού Θεοδόρου και του Ευημέρου του Τεγεάτου του Άθεων. Τούτους γάρ ο Πλούταρχος μηδένανε νομικένε Θεόν. Ο Ευσέβιος μας λέει ότι πρέπει να μελετούμε και τις παλαιές γραφές και τις καινούργιες, δηλαδή τα μαθήματα των Αποστόλων, δηλαδή τις πράξεις των Αποστόλων, και να πιστεύουμε στον ένα και αληθινό Θεό και στο Άθεον του Ευήμερου, ο οποίος είπε ότι οι παλιοί θεοί, οι Ολύμπιοι, δεν ήταν θεοί. Ενώ πάλι ο Ευσέβιος γράφει για τον Ευήμερο: «Για τους θεούς οι αρχαίοι άνθρωποι παρέδωσαν στους μεταγενεστέρους δύο διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε πως είναι αιώνιοι και άφθαρτοι, όπως ο ήλιος, η σελήνη και τα άλλα άστρα που βρίσκονται στον ουρανό. Και εκτός από αυτά και οι άνεμοι και τα άλλα παρόμοια. Όλα αυτά προϋπήρχαν, είναι αιώνια. Και άλλοι λένε πως πλάστηκαν οι θεοί στη γη, γεννήθηκαν στη γη, εξαιτίας της ευεργεσίας τους όμως στους άλλους ανθρώπους επέτυχαν να τιμηθούν και να δοξαστούν αιώνια, όπως ο Ηρακλής, ο Διόνυσος, ο Αριστέος και άλλοι παρόμοιοι προς αυτούς». Οι ιερείς του Τριφυλίου Διός στην Πανάρα αναφέρουν τον μύθο πως το γένος των θεών τους κατάγεται από την Κρήτη και πως την Παχαία τους οδήγησε ο Δίας, όταν ανήκε ακόμη στις τάξεις των ανθρώπων και βασίλευε στην Οικουμένη, ότε κατά ανθρώπους όν εβασίλευε της Οικουμένης. Προς επίρρωση των ισχυρισμών τους έδειχναν και επιγραφές, τις οποίες όπως έλεγαν τις χάραξε ο Δίας τον καιρό που ζούσε ανάμεσα στους ανθρώπους και ίδρυσε το ιερό. Ο Σέξτος ο Εμπειρικός, μιλώντας για τους θεούς των αρχαίων ανθρώπων, λέει ότι άλλοι πίστευαν ότι οι θεοί ήταν αθάνατοι και άλλοι πίστευαν ότι ήταν θνητοί, άνθρωποι οι οποίοι με το παράδειγμά τους, με τη ζωή τους, έκαναν τους άλλους να πιστέψουν ότι υπερεύησαν τα ανθρώπινα μέτρα στην δύναμη και την αρετή και αυτούς ονόμασαν θεούς οι επίγειοι άνθρωποι. Και ο Σέξτος Εμπειρίκους, δηλαδή ο Εμπειρικός, μιλώντας για τον Ευήμερο, τον ονομάζει και αυτός άθεο, γιατί με το βιβλίο του, το οποίο έφερε, δηλαδή το ημερολόγιο του πλοίου του στον Κάσανδρο, απέδειξε με αυτά που είδε στην Παχαία νήσο ότι οι θεοί του Ολύμπου ήταν άνθρωποι και ονομάστηκαν θεοί από τους επίγειους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, μετά τον Δία, ο οποίος είναι ο επίγειος ήρωας της Κρήτης, ο οποίος μεταφέρει κρητική απικία όταν βασιλεύει στους Κρήτες στην Παχαία νήσο, θα περάσουμε και στους ιούς του Διός, τους Διογενείς, στον Ηρακλή και στον Μέγα Αλέξανδρο.